Πέρα από τη γενική κριτική που θα κάνετε ως κόμμα στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε. Συνήθως ξεκινάμε από το ΣΥΡΙΖΑ, την κριτική τους και μετά. Όχι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Εκτός αν το συντάξετε εσείς. Βασικά μαζί το συντάξετε. Ναι, για να με ειλικρινίσετε το ΣΥΡΙΖΑ, για να είναι δίκαιος. Πιστεύετε στο 2,8 εσείς. Πιστεύετε στο 2,8. Έχετε στελέχη με εμπειρία, δεν το ρωτάω τυχαία. Και 2,8 ανάπτυξη και 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα δεν βγαίνει. Ξεκινάμε από το βασικό. Νομίζω είναι απλά μαθηματικά. Αυτό το οποίο έλεγα είναι λοιπόν ότι, και ήθελα να ξεκινήσω, είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα ιδεολογικό αφήγημα, ούτε ένα πολιτικό συνθηματικό κείμενο, είναι αριθμοί. Δεν εκπλήσει λοιπόν, δεν πρέπει να εκπλήσετε κανένας από το γεγονός ότι οι αριθμοί έτσι όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, δεν πείθουν. Γιατί δεν πείθηκε η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά στη διαπραγμάτευση και στην εξέλιξη του δημοσίου χρέους και των δημοσίων μας οικονομικών. Δεν πείθει γιατί δεν τολμά. Τώρα, αυτό δεν ξέρω αν είναι στρατηγική ή τακτικισμός, αλλά δεν τολμά. Αυτό έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση να ανοίξει στα δημόσια φόρα το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, στα οποία μας έχει δεσμεύσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και έσπευσα, κύριε Γιαννούλη, ίσως και σκοπτικά, μου το επιτρέπετε, να πω ότι μαζί συντάχθηκε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, με όποια σειρά θέλετε, τη Νέα Δημοκρατία τυπικά και το ΣΥΡΙΖΑ κατ' ουσίαν, αυτός ο προϋπολογισμός της χώρας. Είναι ένας προϋπολογισμός εγκλωβισμένος στις δεσμεύσεις του χθες, εγκλωβισμένος στις ανάγκες. Το λέτε μεταφορικά. Μεταφορικά προφανώς. Όχι, μεταφορικά προφανώς. Όλοι ξεγνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών εισηγείται τυπικά τον προϋπολογισμό, ο νυν Υπουργός Οικονομικών, αλλά ο παλαιότερος Υπουργός Οικονομικών φρόντισε να του παραδώσει όλη τη δουλειά σχεδόν έτοιμη. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι το προϋπολογισμένο πλεόνασμα αυτή τη στιγμή στα 3,5%, όπως και πολύ σωστά και εσείς είπατε, είναι ένας στόχος ο οποίος θα πρέπει να είναι εθνικό διακύβευμα, εθνικό ζητούμενο να αλλάξει, δεν βγαίνει. Δυστυχώς ο προϋπολογισμός επαναλαμβάνει τις έολες και αστήρικτες αισιόδοξες προβλέψεις για το ΑΕΠ της χώρας, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις για ανάπτυξη όταν έχεις τέτοιες δεσμεύσεις και ψηλή ανάπτυξη, ψηλό ρυθμό ανάπτυξης και ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν νοείται μαθηματικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της μια πολύ κρίσιμη περίοδο, έχει να χαράξει στρατηγική για πολλά ζητήματα. Δεν είμαστε σίγουροι με αυτόν τον προϋπολογισμό πώς θα μπορέσει να υλοποιήσει όσες δεσμεύσεις ή όσες προεκλογικές τις εξαγγελίες έχει κάνει. Και ένα κρατούμενο που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι δυστυχώς ο προϋπολογισμός δεν δείχνει να έχει χώρο για τη στήριξη των μη προνομιούχων. Έχουμε ξανά δηλαδή ασφικτικό δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες κοινωνικές πολιτικές στο κοινωνικό κράτος. Στο κράτος, αυξημένα δεν είναι τα κονδύλια για το κοινωνικό κράτος. Δεν είναι τόσο όσο θα έπρεπε. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα. Θα κάνετε παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα. Θα κάνετε προτάσεις, είναι προσχέδιο. Ναι, κύριε Παγώνα, εμείς μελετούμε αυτή τη στιγμή, η κοινοβουλευτική μας ομάδα μελετά κονδύλι το κονδύλι τον προϋπολογισμό έτσι όπως έχει κατατεθεί. Επιφυλασσόμαστε σε άμεσο χρόνο να έχουμε και ρεαλιστικές προτάσεις. Εμείς μέσα στη Βουλή, φυσικά, όταν έρθει και η ώρα του προϋπολογισμού, αλλά και πολύ νωρίτερα, θα εξηγήσουμε το δικό μας σχέδιο για την εθνική αναγέννηση και την οικονομική ανάδειξη που χρειάζεται, όπως με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Στελιανίδη. Θα ήθελα κάποιες παρατηρήσεις. Βεβαίως. Θέλουμε να πούμε και δύο κουβέντες για την Οβάρτης, αν προλάβουμε, αλλά δεν μπορούμε να σας έχουμε εδώ και να μην πούμε κάτι για τα εθνικά, για τα ελληνοτουρκικά και την κλιμάκωση στην περιοχή. Λοιπόν, πριν φύγουμε από τον προϋπολογισμό, μία παρατήρηση θέλω να κάνω. Αν θέλετε, όσο γίνεται. Θεωρώ ότι ανεβαίνει αυτή η κυβέρνηση στο ρινγκ να παλέψει με την πραγματική κατάσταση με δεμένα τα χέρια. Φρόντισαν να τις τα δέσουν οι προηγούμενοι. Είναι τρεις οι παράμετροι που θα προσδιορίσουν ουσιαστικά τον προσανατολισμό του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Γιατί το λέτε αυτό, είστε οι πρώτοι που είπατε ότι δεν παραλάβατε καμένη γη. Όχι, δεμένα χέρια, δεν μίλησα για καμένη γη. Εγώ, ό,τι θετικό έγινε, είμαι έτοιμος να το αποδεχθώ. Αρκεί να μπορούσα να δω πάρα πολλά θετικά που δεν τα βλέπω. Θεωρώ λοιπόν ότι σε σχέση με τον προϋπολογισμό μας δεσμεύουν οι συμφωνίες που έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο, μας δεσμεύει η πραγματικότητα, η κοινωνική και βεβαίως μας δεσμεύει και η ιδεολογική πινελιά που εμείς θέλουμε να βάλουμε. Η οποία θα είναι πιο έντονη του χρόνου βεβαίως. Φέτος πάντως
σε κάθε περίπτωση φαίνεται προσανατολισμένος. Τι εννοείται θα είναι πιο έντονο το πρόβλημα? Θα έχουμε ήδη διαμορφώσει ένα περιβάλλον καλύτερο για να μπορέσουν οι επιλογές μας να είναι πιο, θα έλεγα, αντιπροσωπευτικές και πιο στοχευμένες. Το γεγονός, τώρα σας διακόπτω, ναι, αλλά να το βάλω στην κουβέντα, το γεγονός ότι η 13η σύνταξη δεν υπάρχει στο προσχέδιο. Ναι, έφρονταν κάποιοι καταρχήν να τη βαφτίσουν χωρίς να είναι 13η σύνταξη και να τη δώσουν και προεκλογικά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματικότητα τους διαψεύει. Για το 19 δεν δώσανε, για το 20. Εντάξει, πάμε με εντελώς διαφορετική λογική στα ζητήματα αυτά. Εμείς είμαστε υπερασπιστές της αποκατάστασης μεσαίας τάξης. Θεωρούμε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών... Αλλά υπήρχε δέσμευση από τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα διατηρηθεί. Δέσμευση που ανατράπηκε χωρίς λόγο. Είναι η συνήθις τακτική. Όχι χωρίς λόγο. Ή δεν το υπόσχεσαι, αν δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι. Ή δεν το παίρνεις πίσω. Η στοχοθέτηση που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία δεν μεταβάλλεται. Η πραγματικότητα που παραλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις ήταν εξοραϊσμένη και δεν είναι έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση εμείς μένουμε προσιλωμένοι στο στόχο, αλλά ξεκινούμε πρώτα από την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, η οποία είναι κάτι το οποίο δείχνει και τον προσανατολισμό μας. Τώρα να πάω σε αυτό που με ρωτήσατε. Για να φύγω, λίγο σε αυτό που με ρωτήσατε. Θέλετε μόνο συγγνώμη για ένα δευτερόλεπτο ότι δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός. Δείτε μια χημική επικίνδυνη έκρηξη. Θα προϋπολογισμός εργασιακά προανήγγειλε ο κύριος Γεραπετρίδη. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα θεωρώ πολύ σημαντική την επίσκεψη Πομπέου στην Ελλάδα και την υπογραφή της Διμερούς Συμφωνίας για την αμυντική συνεργασία. Φαίνεται ότι και γεωπολιτικά και στρατιωτικά αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας και αυτό είναι προς όφελος και της περιοχής αλλά και της πατρίδος μας και άρα και των εθνικών μας ζητημάτων. Αλλά μετά τις εξελίξεις που από την Κυριακή, τι νόημα έχουν οι εγγυήσεις περί του κύριου Πομπέου? Ποιες εξελίξεις εννοείται? Έχουμε το οικόπεδο 7. Έχουμε... Α, το 7. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει φύγει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Εγώ πιστεύω ότι στην ΑΟΣ της Κύπρου δεν δοκιμάζεται μόνο η αντοχή της ελληνοτουρκικής σχέσης ή της κυπροτουρκικής σχέσης. Δοκιμάζεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και η αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ να επιβάλλει κανόνες λειτουργίας στο εσωτερικό μεταξύ των κρατών του. Ελλάδος και Τουρκίας εννοώ. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση ρίστον παρόδος όλο αυτό που γίνεται στην περιοχή λάμπει δια της απουσίας της. Αναμφισβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει μια τραγική καθυστέρηση όπως πάντα στα ζητήματα αυτά. Είναι εκφρασμένη όμως η διάθεσή της να επιβάλλει κυρώσεις εάν παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε την δήλωση Πομπέο ότι δεν θα επιτραπεί από την αμερικανική πλευρά να προχωρήσει η Τουρκία σε κάτι τέτοιο. Αυτό περιμένουμε να το δούμε στην πράξη πώς θα εκφραστεί. Και έχουμε μετά και την εξέλιξη, τη συνέχεια της προσπάθειας της τριμερούς συνεργασίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιδανική η συγκυρία αυτή την περίοδο που διανύουμε να προχωρήσουμε βαθύτερα τη σχέση μας με την Αίγυπτο για τον προσδιορισμό της ΑΟΣ, τη μεταξύ μας δηλαδή σχέση. Είναι η καλύτερη συγκυρία. Δεν ξέρω αν θα ξαναδιαμορφωθεί τέτοιου είδους συγκυρία για να έχουμε εξελίξει αυτό. Συνεργασίες βέβαια που παλαιότερα η Νέα Δημοκρατία χλέβαζε. Όχι εσείς προσωπικά. Ποτέ. Αλλά υπήρχαν και στην τριμερή και στην τετραμερή, είτε στα Βαλκάνια είτε στη Μέση Ανατολή. Να σας πω κάτι. Δεν χλέβαζε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Πίστευε πάντοτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις με τις χώρες και του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Όταν το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξεκίνησε τότε η Ελλάδα να λειτουργεί. Θυμίζω ότι αυτές οι συνεργασίες ξεκινήσαν πολύ νωρίτερα. Κύριε Στυλιανίδη, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιαννούλη και στον κύριο Μάτζου μετά. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί θεωρώ ότι η δίκευση και τεχνογνωσία που απαιτείται για αυτού του είδους τα ζητήματα πρέπει να περιλαμβάνει και μεγάλη δόση ευαισθησίας και σοβαρότητας και τεχνογνωσίας κυρίως. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής θα γίνουν αυτά που πρέπει για το εθνικό συμφέρον και όχι για μικροκομματικές σκοπιμότητες από την κυβέρνηση. Το ελπίζω και το εύχομαι. Επανερχόμενο στο προηγούμενο θέμα, θέλω να πω ότι δεν είναι αυτά τα ζητήματα για να βγαίνουμε σε μια τηλεοπτική συζήτηση και να κάνουμε επίδειξη επιχειρηματολογίας ή κάποια άσκηση ρητορικής. Αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή το μείγμα του προϋπολογισμού μαζί με τις διαφαινόμενες αλλαγές στα εργασιακά θα επηρεάσουν την καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα υπό το πρίσμα ή του ρεβανσισμού ή της προχειρότητας ή του ερασιτεχνισμού ή της εύνοιας
απέναντι σε κάποιες ομάδες που προφανώς μας διασυνδέει κάτι πολιτικά. Γιατί από όλα αυτά που συζητάμε για τον προϋπολογισμό, και κλείνω με αυτό, είναι απλά η αποφορολόγηση, η μείωση της επιβάρυνσης σε αυτούς που έχουν υψηλά κέρδη και πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη ελίτ επιχειρηματικών δράσεων. Αυτό δεν ισχύει πολύ. Πώς δεν ισχύει? Η μεσαία τάξη ενισχύει. Η μεσαία τάξη ενισχύει. Και η ρευστότητα της αγοράς. Κύριε Μου, 28-24 στα κέρδη δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαννούλη στο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κείμενο ο προϋπολογισμός για τα φορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Ειδικά οι μη προνομιούχοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης έτσι όπως εισάγεται. Οι προνομιούχοι έχουν. Αυτό το δούμε. Και αυτοί θα μας πούν στο τέλος αν έχουν. Αλλά οι μη προνομιούχοι μας ενδιαφέρουν περισσότερο εμάς, γιατί αυτοί έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή από την κρίση που περνάει η χώρα 10 χρόνια τώρα. Δεν έχουν να περιμένουν πολλά. Η αλήθεια είναι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Στυλιανίδη ότι θα πρέπει στα ελληνοτουρκικά και με τον κύριο Γιαννούλη σε αυτό να είμαστε πάρα πολύ νυφάλοι, ήρεμοι και ενημερωμένοι. Θα πρέπει να είμαστε δηλαδή όλοι στην ίδια πλευρά της ιστορίας στο θέμα των ελληνοτουρκικών. Νομίζω η ελληνική εξωτερική πολιτική ήδη από πολύ πριν τον κύριο Τσίπρα, κύριε Γιαννούλη, έχει χαραχθεί και ακολουθείται με μεγάλη συνέπεια, θρησκευτική σχεδόν. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει στα θέματα ελληνοτουρκικά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πράγμα το καλωσορίζουμε και εμείς ο Πρωθυπουργός να συμμετέχει στην Τριμερή. Για μας όμως δεν μπορούμε να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι την ίδια ημέρα η Βουλή επιλέγει να τοποθετήσει και να προσδιορίσει μια συζήτηση κέρια σημασίας για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Καθημάς. Μπορεί να είμαστε μόνοι. Θα το δούμε το απόγευμα. Στις 5 το απόγευμα ξεκινά πίσω από μια συζήτηση για την προσύσταση μια επιτροπή για την προκαταρκτική εξέταση για έναν πρώην υπουργό. Να δείτε που θα είναι παροδοσία. Μην το κάνετε αυτό. Ξέρετε κάτι, θέλετε να μου πείτε κάτι νομικό. Θέλετε να μου πείτε τι θα γίνει στην επιτροπή. Σχηματισμό αυτού. Και ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Τζοδέξο. Πού είναι στο πόρισμα η δικογραφία στη Βουλή πριν καν συγκροτηθεί η επιτροπή ή ξέρετε τι θα γίνει. Να το διορθώσω. Πολιτική παροδία. Δεν εστιάζω στις νομικές ή τις συνταγματικές. Με μία φράση, κύριε Γιαννούλη, πραγματικά εμείς θα είμαστε παρόντες με θεσμική αφοσίωση σε αυτή τη συγκεκριμένη πολύ σοβαρή για εμάς διαδικασία. Δεν είναι θέμα ρευανσισμού, δεν είναι θέμα πολιτικής επικοινωνίας, είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν εκδικείται κανένα κόμμα κανέναν, κανένας πολιτικός κανέναν άλλον. Η δημοκρατία έχει τον τρόπο να δίνει τις απαντήσεις όταν απειλείται. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις και πολύ συγκεκριμένες υπόνοιες για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις. Η Βουλή είναι το αρμόδιο όργανο βάσης του Συντάγματος να το ελέγξει. Θα περιμέναμε και από τα δύο άλλα κόμματα να δείξουν την ίδια σοβαρότητα σε αυτή την υπόθεση. Θα το δούμε τα απόγευμα. Επειδή στο θέμα δεν τοποθετήθηκε καθόλου ο κύριος. Εγώ θα υποστηρίξω μια αρχή που την υποστήριζα και στο παρελθόν, όταν ίσως ήταν αντίστροφη η ρόλη. Ότι είναι, κατά τη γνώμη μου, τραγικό να δικαστικοποιείται η πολιτική και να πολιτικοποιείται η δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη δεν πρέπει ούτε να την επενούμε, ούτε βεβαίως να την κατηγορούμε, αλλά πρέπει να την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της, χωρίς να τη φορτώνουμε με ζητήματα που δεν μπορέσαμε να λύσουμε εμείς μεταξύ μας στην πολιτική. Αλλά τιμώ λοιπόν ότι έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Όταν έχει πολιτικοποιήσει τη δικαιοσύνη, όχι εσείς, όταν έχει πολιτικοποιηθεί η δικαιοσύνη. Το άλλο πάνε χέρι-χέρι. Είναι σαν την πολιτική με τη δημοσιογραφία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει επιτέλους όλο το πολιτικό σύστημα να δει ψύχρεμα, νυφάλια και όρημα τα θέματα αυτά. Και όπου έχει αντιπαραθέσεις πολιτικού χαρακτήρα, να τις λύνει ενώπιον του λαού και όχι ενώπιον πάντως των δικαστικών. Πάντως είναι εντυπωσιακή εξών. Αλλαγή στάση Νέας Δημοκρατίας. Αυτή ήταν αξιολογική. Αυτή είναι η θέση μου. Προσωπική. Είναι η προσωπική θέση που υποστηρίζω και την προηγούμενη περίοδο, όταν στελέχη της παράταξής μου βρίσκονταν σε ανάλογη θέση με αυτή που βρίσκονται τώρα στελέχη άλλων παρατάξεων. Τι προκάλεσαν τις προϋποθέσεις για κοιτάξτε τώρα, το θέμα να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, σαφώς έχετε δίκιο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Γιατί ξέρετε, συνεχώς βλέπουμε μπροστά σας. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2009. Να μπει ένα τέλος. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Το Σύνταγμα και οι νόμοι ορίζουν. Ναι. Γιατί το 9, όχι να μπει ένα τέλος στις εφημερίδες και με μία ομερτά. Θα μπει ένα τέλος όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Εμείς αυτό ζητούμε και αυτό θα ζητήσουμε κατά πολύ. Μιλάμε για ένα πολιτικό τέλος σε αυτό που ήταν πολιτικό τοποθέτηση. Πολιτικό τέλος. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να αποκρύπτεις τίποτα. Αυτό θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ακολουθηθούν τώρα βήμα-βήμα εδώ που είμαστε οι κανόνες που θέτει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Αλλά θα πρέπει να αφήσουμε κάθε θεσμικό φορέα
να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ανενόχλητος από ιδεολογικές, κομματικές ή άλλες εφαρμογές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Δημήτρη Μάντζο από, από το κίνημα Αλλαγής. Θα βοηθήσετε για το μετρό. Ευχαριστούμε πολύ. Τι πράγμα. Θα βοηθήσετε, λέω, να αποτραπεί το έγκλημα για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πώς ακριβώς. Δίνοντας το λόγο. Αυτό. Ήδη βοηθήσαμε δίνοντας το λόγο σε εσάς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Εμείς επιστρέφουμε.